ανύπαστο. Τα ίδια υποστηρίζει και ο Κιμουρτζόγλου, τα ίδια υποστηρίζουν με άκομψο τρόπο και οι θεατές από την Εφησό. Μπέγκοβιτς. Φιλάλοβιτς από το high post. 12-10 μπροστά η Βοσνία. Η εθνική ομάδα ασφαλώς και θα πρέπει να προσέξει τον τρόπο εκδήλωση των επιθέσεων. Ο Καλακτερός που έκοψε πιο πριν έκανε το τέταρτο κόψιμο του τουρνουά. Η Ελλάδα πριν από αυτό το παιχνίδι στο τέλος πρώτης φάσης ήταν πρώτη ομάδα συνολικά στα κοψίματα σε όλο το τουρνουά με 18. Σκορ 12-12. Ήταν το πρώτο φάουλ του Πρίμωρα, το Πρίμωρα που παίζει στην Άλμπα Βερολίνου και που μαζί με τον Μούταρτ και ίσως συνεχίσει στην Ιταλία στο Τράπανι. Για τρεις ο Φάνι. 15-12 μπροστά η εθνική ομάδα με τον παίκτη ορχήστρα του ελληνικού μπάσκετ. Ο Φίνις και πήραν άδεια για να έρθουν να παίξουν το πανευρωπαϊκό. Αυτό που κουβαλάει μια θλιβερή ιστορία. Δεν ακούει πολύ καλά. Τα τύπανά του έχουν πάθει σε μια από τους βομβαρδισμούς στο Σαράγεβο. Το καλάθι από το Γαλακτερό, 17-14 μπροστά η εθνική ομάδα. Ένας άλλος παίκτης, ο Μάσνης, θα τον δούμε αργότερα, έχει χάσει τον αδερφό του. Καθένας παίκτης βέβαια κουβαλάει μια δραματική ιστορία. Ιστορία του πολέμου. Γιαννάκη στην εκδήλωση ευθυριασμού, Σιγκάλας με δύναμη, με αποφασιστικότητα. Και 19-14 από το ράμπο του Ολυμπιακού. Ένα παιδί που παρουσιάζει μια αλματώδη εξέλιξη και που αποδεικνύει μέρα με τη μέρα πως δεν είναι μόνο ο εξολοθρευτής που γνωρίζαμε από τον Ολυμπιακό, αλλά πρικισμένος και με επιθετικά προσόντα. Όπως πρικισμένος με επιθετικά προσόντα είναι και ο Μπιλάλοβιτς. Πρικισμένος να κυνηγάει τον Πρίμωρα που είναι απλώς κατά συνθήκη σεντερφόρ, στο τρίποντο. Βόσνοι προηγούνται με 19-22, έχουν ένα σερί 8-0. Ευτυχώς ο Παναγιώτης είναι εδώ, 22 όλα από τον αρχηγό της Εθνικής, που έχει πετύχει δυο τρίποντα έως τώρα. Κοιτάξτε, άψογη εκτέλεση. Αλλά άψογη εκτέλεση και από τον Πρίμωρα, έχουμε ρεσιτάλ τριών πόντων. 22-25. Πρώτη Ιγκοσλάβη, πάει να πει ότι ξέρουν καλά το παιχνίδι. Σιγάλας για τον Γαλακτερό. Σιγάλας για τρεις. Ναι. 25 όλα από τον θρασίτατο forward guard του Ολυμπιακού που φτάνει σε 7 πόντους και το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, είναι αλήθεια, είναι πρώτος σκόρερ της Εθνικής. Μούταρτς σε κοντρόλ επίθεση. Μπέγκοβιτς απέναντι στο Γαλακτερό, διηθεί Μασούλα στο rebound. Γιαννάκης πάσα ευθυνδιασμού για το Γαλακτερό. Και 25-27 για την ελληνική ομάδα. Ο Γαλακτερός που έχει και τον πόνο της μιας βολής. Ο Γαλακτερός που σε τέτοιες φάσεις είναι αθήλυτος. Αυτό είναι το ψωμοτήρι του. Πάντως ο Πασούλας βρέθηκε εκεί, Βασίλη, γιατί από ό,τι βλέπουμε στα man to man έχουν πάει ο Πάνσοκ στο δούλου στον Μπιλάλοβιτς, ενώ Σιγκάλας ανέλαβε τον Πρίμωρατς. 28-28 με τον Μπέγκοβιτς, που παρασύρθηκε από τον ρυθμό των συμπαικτών του. Επιθετικό φάουλ, το οποίο χρεώνει ο Τζεκάιζερ τον Γαλακτερό. Δεν έχει υποδιαστεί με στατιστική μέσω του κυκλώματος να μπορούμε να την έχουμε ανά πάσα τιμή στη διάθεσή μας, να δούμε πόσες φορές έχουν ευστοχίσει. 6 από τα 6, 25 Βόσνοι. Το σκορ είναι 28, αλλά σχεδόν στα μισά του ημιχρόνου. Αύτης. Μπέγκοβιτς, Αύτης για δύο, όχι, τελικά προσποίηση. Ο Πρίμωρα, 30-28. Τερός απέναντι στον Αύτης. Κερδίζει το φάουλ από τον Σαμίρ Αύτης. Που πέρυσι είχε παίξει εναντίον του Περιστερίου στο Πόρτο Σαν Γιώργιο σε έναν από τους ελάχιστους αγώνες, θα γίνει και αυτό το φαινόμενο που λίγουν οι σώπανοι. Ο Γαλακτέρας
καλαστερό στη γραμμή του φάουλ. Ο καλαστερό που παίζει σήμερα έχει απεντικοστεί τρίτη φορά στην εθνική ομάδα. Έχει πετύχει 7 πόντους ως τώρα. Παραμένει το 30-31 υπέρ της Βοσνίας. Σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που μας έχει συνηθίσει στις εξελίξεις και που κανείς δεν ξέρει αν υπάρχουν φαβοροί και outsider. Θυμηθείτε τι έπαθαν η Ιταλία από τους Λετωνούς, η Γερμανία από τους... Η ελληνική ομάδα έχει χρεωθεί με τεχνική ποινή, που σημαίνει δύο βολές την μπάλα απ' έξω για τους Βόσνιους. Και ο Κώστας Παρίσης, παλιός παίκτης και του Άρη και της Ανατόλια και της εθνικής ομάδας και τώρα σύμβουλος και γιατρός της ομάδας. Διάλογος μεταξύ Βαλκανίων σε το ίδιο του Μουρτζόγλου και Ιβάνο. Ενώ εδώ κοιτάξτε οι πέντε και οι πέντε Έλληνες παίκτες έχουν περικυκλώσει τον Ντεκάιζερ, ο οποίος εξηγεί στον Γιαννάκη τι συνέβη. Πάντως πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο, Βασίλειο, ότι η εθνική μας βάρος ελληνικής ομάδας. Πρώτο φάουλ του Γιαννάκη. Λεπτά στη διάθεση εθνικής. Καλαστερός για τρεις. Και 33-36 με ανάσα. Με 10 πόντους του Καλαστερού που είναι ο πρώτος σκόρερ της εθνικής. Ενώ απ' την άλλη βολές κατά ρυπάς από πλευράς Βοσνίων. Βομβαρδίζουν και αυτοί όπως βομβαρδίζονται εδώ και καιρό. Το κάρφωμα από το Φασούλα. 40-45. Ακόμα 5 λεπτά εδώ η assist πάσα του Γιαννάκη και εδώ είναι έτοιμο καλάθι, ο ψηλός δεν είχε πρόβλημα. Και μπορούμε να πούμε επιτέλους ένα τέτοιο καλάθι με το Φασούλα που να παίρνει την μπάλα κοντά στη ρακέτα. Το φάουλ του Παταβούκα στον Πιλάδοβιτ. Και Κάιζερ και ξανά η προσπάθεια του Πιλάδοβιτ, πήρε την εσωτερική. Ο Παταβούκας δεν είχε καλή επιλογή. Αν και είχε επιλογές δεξιά και αριστερά. Μερικές φορές όμως βλέπετε το ένστικτο ενός παίκτου τον οδηγεί